στη Γαλλία δεν αρέσει η ιδέα να δημιουργήσει το ΝΑΤΟ το γραφείο διασύνδεσής του στην Ιαπωνία για να αντιμετωπίσει τη συμμαχία της Κίνας με τη Ρωσία, την οποία τη θεωρεί μια απειλή, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Guardian, επικαλούμενο δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου. Το Παρίσι από κάθε άποψη δεν υποστηρίζει τίποτα που να ενθαρρύνει την αύξηση των εντάσεων μεταξύ της συμμαχίας και του Πεκίνου. Τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού του ΝΑΤΟ περιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής της συμμαχίας στο Βόρειο Ατλαντικό. Δεν υπάρχει γραφείο διασύνδεσης του ΝΑΤΟ σε καμία χώρα της περιοχής. Εάν η συμμαχία χρειαστεί να μάθει για την κατάσταση στην περιοχή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πρεσβείες που έχουν οριστεί ως σημεία επαφής, επισημαίνει ο συγκεκριμένος αξιωματούχος. Αυτή τη στάση της Γαλλίας επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, αξιολογώντας αυτού του τύπου την επέκταση της επιρροής του ΝΑΤΟ ως μεγάλο λάθος. Είπε επίσης ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να επεκτείνει την εμβέλειά του πέρα από τον Βόρειο Ατλαντικό, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Εάν πιέσουμε το ΝΑΤΟ να επεκτείνει το φάσμα και τη γεωγραφία του, θα κάνουμε μεγάλο λάθος», ανέφεραν οι Financial Times. Το άνοιγμα ενός γραφείου συμμαχίας στην Ιαπωνία θα απαιτούσε ομόφωνη έγκριση από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, στο οποίο η Γαλλία θα μπορούσε να ασκήσει βέτο για να ακυρώσει το σχέδιο.